Σήμερα εγώ είχα μια συνάντηση με τον αξιότιμο κύριο Τσίπρα και θέλω να τον ευχαριστήσω για την λυγή που έδειξε στο λαό μας και θέλω να τον ευχαριστήσω ενώπιόν σας. Πριν από εμάς, αυτοί οι οποίοι ομίλησαν εδώ, οι αξιότιμοι κύριοι που μίλησαν όλοι, είπαν για τον αξιότιμο κύριο Τσαλάν ότι ήταν ηγέτης σε μια πολύ σημαντική περίοδο και ότι έμεινε αντιμέτωπος με μια διεθνή συνωμοσία. Αυτό στα διεθνή επίπεδα και στο διεθνές δίκαιο, ακόμα και στο δίκαιο της Τουρκίας, όπως γνωρίζετε, έγινε αιτία μιας μεγάλης παράβασης. Και ήδη σας το εξήγησαν οι συνομιλητές μου προηγουμένως. Εμείς τώρα θα πούμε... sorunlarına tekabül eden çünkü. Θα θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή για τις σκέψεις του κύριου Εκαλάν όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος της Μέσης Ανατολής. Τις καινούργιες λύσεις και τις διάφορες ιδεολογικές του απόψεις. Βεβαίως, ο κύριος Σαλίμ Μουσλίμ εδώ μας είπε για το ΠΕΙΕΝΤΕ στη Ροζάβα γενικά το τι έκανε μέσα στα σύνορα της Συρίας περιληπτικά και πολύ όμορφα μας το έκανε την τοποθέτησή του. Αυτές οι γνώμες, αυτές οι ιδεολογικές σκέψεις, δηλαδή η δημοκρατία όπου έχουν συμμετοχή πάρα πολλά μέλη της κοινωνίας, όπου μπορούν να ζήσουν με δίκαιο στα πλαίσια της δικαιοσύνης πολλοί λαοί, είναι ένα καινούριο φαινόμενο, βεβαίως και περιβαλλοντολογικά, να προσέχουν τη φύση γύρω τους. Όλα αυτά μπορώ να σας πω ότι είναι ένα καινούριο μοντέλο, ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης. Δηλαδή όλες τους λαούς οι οποίοι πιέζουν, τις κυβερνήσεις, τις πιεστικές κυβερνήσεις, πάνω από αυτό βρίσκεται αυτό το νέο μοντέλο. Η απευθείας δημοκρατία, όπως ήταν και τα αρχαία χρόνια, να εφαρμόζεται δηλαδή η αυτονομία, η αυτοδιοίκηση απευθείας. Είναι ένα νέο μοντέλο. Μιλάμε για ένα τέτοιο μοντέλο, το οποίο μας μίλησε και ο κύριος Σαλίμ προηγούμενα. Αυτές οι έννοιες μπορώ να σας πω, ίσως πρώτη φορά δεν έχουν ομιληθεί και πρώτη φορά βεβαίως σε όλο το παγκόσμιο επίπεδο δεν πήγαν να εφαρμοστούν πρώτη φορά. Είμαι σίγουρος ότι υπήρξαν και άλλες τέτοιες σκέψεις. Βεβαίως και ίσως διαφορετικές, σε διαφορετικό τρόπο. Βέβαια μπορεί να επέτυχαν ή να μην επέτυχαν, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά στη Μέση Ανατολή δεν μπορώ να πω ότι γενικά... χίλια χρόνια πριν, εκατοντάδες χρόνια πριν, όπου επικρατούσαν εθνικοί πόλεμοι, θρησκευτικοί πόλεμοι και τώρα τελευταίως εθνικιστικοί πόλεμοι. Πόλεμοι ταυτότητος μπορώ να πω. Μια γεωγραφία όπου ποτέ δεν είδε πρόσωπο ειρήνης. Είναι μια περίεργη γεωγραφικό, ένα περίεργο γεωγραφικό πλάτος. Το να μπορέσεις αυτό τον καινούριο νεωτερισμό να τον εφαρμόσεις σε μια τέτοια γεωγραφία είναι πραγματικά ένα μεγάλο θάρρος. Όλα αυτά μπορώ να πω, οι διαφορετικότητες, η διαφορετική εφαρμογή ήρθε επίσης και εις πέρας όσον αφορά και τις γυναίκες. Οι γυναίκες έκαναν μία διαφορετική επανάσταση, μπορούμε να πούμε. Από ένα μέρος η γυναίκα ήταν δυστυχώς κάτι, ένα προϊόν το οποίο πουλιόντανε, μπορούμε να πούμε. Ένα προϊόν δυστυχώς που δεν είχε πολύ διαφορά από τα ζώα. Μπορώ να πω ότι ήταν και πιο ανάξια από τα φυτά, δηλαδή έβλεπε μια τέτοια συμπεριφορά ανάξια της υπόστασής της. Το ίσιτ κατά αυτόν τον τρόπο βλέπει τη γυναίκα, όπως γνωρίζετε. Αυτό βέβαια όχι μόνο το ίσιτ, δεν είναι μόνο για την ίσιτ, γενικά δυστυχώς είναι σε αυτή τη γεωγραφία υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά όσον αφορά τη γυναίκα.
Βέβαια. Και εμείς στη δική μας περιοχή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκράτες, τη γυναίκα την βλέπουν κατά αυτόν τον τρόπο. Στο Κομπάνι όμως και στη Ροζάβα και στο Αφτίν, σε αυτές τις πόλεις, μπορώ να σας πω, ή το Γεπέγγε ή το Γεπεζέ, δεν μπορώ να πω, οι γυναίκες πολέμησαν στην πρώτη γραμμή. Έδειξαν την αντίστασή τους. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος για τη γυναίκα. Είναι μια άλλη φιλοσοφία, μια διαφορετική φιλοσοφία, ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Ναι. Όπως ο αγαπητός μου Σαλή Μισλήμ είπε, αυτές οι γυναίκες 17 χρόνια σε... Αυτές οι γυναίκες είναι μαθήτριες του αξιότιμου κυρίου Ετσαλάν, ο οποίος επί 17 χρόνια μένει σε ένα κελί μόνος του σε απομόνωση. Αυτές είναι οι μαθήτριές του. Αυτές τις έχει εκπαιδεύσει ο κύριος Ετσαλάν. 17 χρόνια πριν, σε αυτά τα μέρη, όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, ο ελληνικός λαός του έδειξε μία μεγάλη φιλία, όπως και η Ιταλία, μπορώ να πω. Εάν και οι κυβερνήσεις αυτών των λαών είχαν υποδείξει αυτή τη φιλία, εάν είχαν δει, αν είχαν προβλέψει το τι θα είχε συμβεί και αντί να υποταχθούν στο παγκόσμιο γίγνεσθε, εάν... Αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι επισκέφτηκαν τη χώρα τους, τους αξιολογούσαν διαφορετικά, αν το προέβλεπαν αυτό, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά. Πολλά πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Σήμερα στο Αιγαίο δεν θα υπήρχαν οι μετανάστες οι οποίοι πεθαίνουν κάθε μέρα κατά εκατοντάδες. Εάν ήταν ελεύθερος ο Ετσαλάν, πιστεύουμε ότι το κουρδικό θέμα θα είχε επιληθεί πιο εύκολα. Θα είχε λυθεί, η ανεξαρτησία των Κούρδων θα ήταν πιο εύκολη. Και μάλιστα στη Συρία δεν θα υπήρχε τέτοιο χάος σήμερα. Δεν θα ζούσε η Συρία τέτοιο χάος. Βεβαίως, τι έγινε στα αυτά τα 17 χρόνια που πέρασαν από την ημέρα της σύλληψής του. Τι έγινε. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν και δούνε με ανοιχτά μάτια και με ανοιχτό μυαλό το γίγνεσθε. Όχι, όχι. Υπάρχει ένας γόρδιος δεσμός. Καθένας δεν μπορεί να το δει αυτό ξεκάθαρα. Συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτοί δεν βλέπουν ούτε την άκρη της μύτης του. Τους μπορώ να πω. Δεν μπορούν να δούνε την επόμενη εβδομάδα το τι θα γίνει και το... Δεν μπορούν να... Αυτό δυστυχώς μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Και είναι θλιβερό γεγονός, μπορώ να πω, η απροβλεψία τους. Δηλαδή, τόσα μεγάλα κράτη ενωμένα στην Ένωση, όπου μπορούν και συνεργάζονται, το να έχουν δυσκολία να έχουν πολιτικές λύσεις, το να δίνουν πολιτικές λύσεις, πραγματικά είναι λυπηρό. 17 χρόνια πριν, με αυτό το σκεπτικό πλησίασαν και την έξοδο του Ετσαλάν από τη Συρία. Τώρα και στη δική μου χώρα, στην Τουρκία. Δυστυχώς η Τουρκία δεν το καταλαβαίνει, δεν το κατανοεί, είναι πολύ μακριά. Δεν καταλαβαίνει τον Ετσαλάν καθόλου, δεν τον κατανοεί. Σήμερα πάλι μια εφημερίδα γράφει για τον Ετσαλάν ότι είναι δυστυχώς ένας άνθρωπος που σκοτώνει τα μωρά. Είναι σφαγέας. Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις όσον αφορά την κατανόησή του. Ναι, οι μεν τον βλέπουν ως έναν τρομοκράτη, ως έναν ηγέτη τρομοκρατίας που σκοτώνει τα μωρά. Και αφετέρου υπάρχει ένας άλλος λαός ο οποίος πιστεύει ότι είναι ένας ηγέτης ενός κινήματος, ενός απελευθερωτικού κινήματος. Και ο λαός του βλέπει σαν ένα σωτήρα που θα επιφέρει μια δημοκρατία και ανεξαρτησία. Βεβαίως η πιο μεγάλη ατυχία όσον αφορά τον Ετσαλάν είναι
το ότι δυστυχώς δεν τον κατανόησαν, δεν τον κατάλαβαν, δεν του έδωσαν την ευκαιρία να εξηγήσει τον εαυτό του. Προηγουμένως ο δικηγόρος του, η δικηγόρος του, η κυρία, μας είπε εν ολίγης ότι ο Εξαλάν κατά διαστήματα μπόρεσε και μας μετέδωσε κάποιες γνώσεις του, κάποιες σκέψεις του, αλλά δυστυχώς δεν τον επιτρέπουν να έχει επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν του επιτρέπουν τα χειρόγραφά του να κινηθούν προς τα έξω. Βεβαίως, αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τέλους προσπάθησαν να μας πείσουν για το αντίθετο. Και ειδικά στο Ιμραλί, στις φυλακές του Ιμραλί, μπορώ να πω, όλες οι θεωρίες και οι σκέψεις του, όμως τις οποίες με χειρόγραφα τις έγραψε ο ίδιος, τα κατάφερε εν τέλει να τις βγάλει έξω και να τις διαβάσουμε. Εγώ για πρώτη φορά, όταν ήμουν 17 χρονών, το είχα διαβάσει. Είχα διαβάσει από τα χειρόγραφά του, αυτά που κυκλοφόρησαν βέβαια. Βέβαια, όταν ήμουν μικρός, δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι δεν τα κατανόησα πλήρως. Μετά από χρόνια όμως, και 1,5 χρόνο πριν, η συμπρόεδρος του κόμματός μου, μαζί με Κίνινα, πήγα, επισκέφτηκα 8-9 φορές το Ιμραλί, και εκεί γνωρίστηκα μαζί του. Για πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας το εξηγήσω, δεν μπορώ. Υπήρξε, το περιβάλλον ήταν ανεξήγητο. Εκείνος βεβαίως με τις συνθήκες κράτησής του μας είπε κάποια πράγματα κάποιες φορές και ότι ήθελε την ειρήνη. Και ήθελε βέβαια λίγο καλύτερες συνθήκες κράτησης, λίγο πιο ανθρώπινες, τουλάχιστον υγιεινής και επικοινωνίας. Αυτό μας το ζήτησε όντως. Πραγματικά απ' έξω είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το κατανοήσεις. Εγώ και οι φίλοι μου γνωρίσαμε από κοντά τις συνθήκες κράτησης του. Πραγματικά έχει κτιστεί μόνον για εκείνον. Είναι ένας μικρός χώρος. Εγώ πιο πολύ, σε πολλά χρόνια, επειδή είμαι δικηγόρος, έχω επισκεφτεί περίπου 30 φυλακές σε όλη την επικράτεια της Τουρκίας. Και είδα πως είναι, πως έχουν κτιστεί οι φυλακές. Τις γνωρίζω πως γίνονται και τι γίνονται μέσα. Αλλά σαν το Ιμραλί δεν υπάρχει άλλη φυλακή σε όλη την Τουρκία. Στη Τουρκία έχει περίπου 600 φυλακές, αλλά όμοια φυλακή δεν υπάρχει. Η αρχιτεκτονική της, οι συνθήκες κράτησής της, νομίζω ότι δεν υπάρχει παρόμοιο σε όλο τον κόσμο. Σε ένα νησί μέσα στο Μαρμαρά, μέσα στον Ελίσποντο, ένα νησί, επάνω στα βράχια του νησιού υπάρχει ένα κελί για ένα άτομο. Η τύχη του είναι πολύ πιο υψηλή από κάθε άλλη φυλακή. Μέσα στα κελιά όλα είναι τόσα μικρά, δηλαδή τα air condition του ή όλα και τα λοιπά, είναι όλα μικρά, μικρά, όλα μικρά. Έτσι αισθάνεσαι όταν πας μέσα εκεί, αισθάνεσαι κάτι, ότι όταν έχεις κάτι πάρα πολύ πολύτιμο και θες να το κρύψεις κάπου να μην το φτάσει κανένας, ψάχνεις ένα τέτοιο χώρο. Εγώ έτσι αισθάνθηκα. Εδώ κρύβουν κάτι πάρα πολύ αξιόλογο, το οποίο να μην μπορεί να το φτάσει κανένας. Το πιο πολύτιμο πράγμα το κρύβει κανείς για να μην το φτάσει κανένας. Για να μην βγουν έξω οι ιδέες του, οι σκέψεις του, κάναν τα τείχη πανύψηλα. Τα τζάμια είναι πάρα πολύ μεγάλα, χοντρά, φαρδιά. Φοβούνται μη βγουν οι ιδέες του έξω. Πιστεύουν ότι άμα βγουν θα είναι ίσως επικίνδυνο για εκείνους. Δεν ξέρω τι πιστεύουν. Όσο πιο απομονωμένος είναι, όσο πιο μακριά είναι από τον κόσμο, σκέφτηκαν ότι τόσο πιο καλά θα είναι για εκείνους. Και εκείνονα, μακριά από τον κόσμο, μακριά από τον οργάνωσή του, μακριά από το λαό του, μακριά από τον κόσμο του,
πήρανε τα πάντα κάνανε για να είναι μακριά από όλους τους δικούς του και από το λαό του. Μπορώ να πω ότι βέβαια και ο ίδιος του έγραψε, όπως μας είπε και η δικηγόρης του, 20 βιβλία και κατάφερε όλα αυτά να τα βγάλει έξω από εκεί. Τα κατάφερε. Έχει το δικαίωμα στο κελί του να παρευρίσκονται μόνο 3 βιβλία, όχι παραπάνω. Τις εφημερίδες του κάθε μήνα μπορεί να τις παίρνει για μία φορά. Πολλά χρόνια δεν είχε το δικαίωμα να βλέπει τηλεόραση. Τα τελευταία 2 χρόνια τον επέτρεψαν να βλέπει τηλεόραση για κάποιες ώρες. Και μάλιστα μία φορά που όταν πήγαμε για επίσκεψη ήταν ανοιχτή η πόρτα του. Ο ίδιος δεν ήταν εκεί, μας περίμενε, αλλά δεν ήταν εκεί. Περάσαμε από το μέρος της απομόνωσης και μπήκα μέσα. Είχα την τύχη να μπω μέσα και να δω το κελί του. Δεν σας υπερβάλλω διόλου. Είναι 12 τετραγωνικά μέτρα. 3x4. Αυτά τα 12 τετραγωνικά μέτρα. Έχει ένα μικρό κουζίνα, ένα λαβαμπό, ας πούμε έτσι, ένα πολύ μικρό μπάνιο, ένα μετάλλινο τραπέζι όπου κάθεται και μια μετάλλινη καρέκλα και ένα μετάλλινο κρεβάτι. Όλα αυτά ήταν μέσα στα 12 τετραγωνικά. Εκεί μέσα ζούσε ο χώρος της ζωής του. Και έχει και 12 τετραγωνικά μέτρα για να αερίζεται. Εάν σε αυτό το χώρο που αερίζεται θα πρέπει να έχει τόσο υψηλά τείχη που πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι σου πάρα πολύ ψηλά για να μπορείς να δεις από τα υψηλά τείχη τον ουρανό. Αυτό γιατί σας το εξηγώ τώρα. Διότι τα βιβλία τα οποία γράφει ή αυτές τις σκέψεις του τις οποίες μεταβιβάζει έξω κατά καιρούς μπορεί να νομίζετε ότι στο Λονδίνο ή στο Βερολίνο είναι κάποιος ο οποίος μεταχειρίζεται όλες τις, όλα τα μηχανήματα και όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει ένας καθηγητής ή κάποιος κύριος στο Λονδίνο ή στο Βερολίνο. Ενώ δεν είναι έτσι, δεν έχει τα μέσα για να γράφει εκεί. Σε ένα τέτοιο κελί μέσα μπόρεσε και έβγαλε εναλλακτικές λύσεις. Όχι δηλαδή, και μάλιστα όχι μόνο τις λύσεις αυτές, το σκεπτικισμό των λύσεων, αλλά κατάφερε να οργανωθούμε υπό την αιγίδα αυτών των εναλλακτικών λύσεων. Είχε τη δύναμη αυτός ο άνθρωπος, είχε μια μεγάλη δύναμη αντιστασιακή, διότι εκείνος δεν είναι ένας διανοούμενος της σειράς, είναι ένας αντιστασιακός, ένας ηγέτης και μπορεί τις ιδέες του βήμα προς βήμα να τις εφαρμόσουν εκατομμύρια που τον ακολουθούν. Αλλά αυτός βρίσκεται δυστυχώς υπό το καθεστώς της απειλής. Ναι. Οι ηγέτες του ΙΣΙ, του ΝΤΑΙΣ ή της ΕΛΚΑΙΔΑ ή του ΙΣΙ, της ΝΤΑΙΣ, όπως και να το πούμε, δεν βλέπουν αυτή την εφαρμογή της απάνθρωπης με κράτησής του. Όχι βέβαια. Ναι, ενώ εκείνοι όταν κάτι παθαίνουν, τραυματιστούν, έρχονται στην Τουρκία και τους περιθάλπουν. Το ΙΣΙΤ δυστυχώς από την πλευρά της Τουρκίας δυστυχώς δεν είναι μια τρομοκρατική η οποία να τους φοβίζει. Αλλά για τον Εξαλάν όμως λένε ότι είναι ένας τρομοκράτης ο οποίος σκοτώνει μωρά. Αυτό είναι θλιβερό, πάρα πολύ θλιβερό. Μακάρι να είχε και εκείνος την ευκαιρία να μπορεί να εξηγήσει τον εαυτό του. Ήθελε πάρα πολύ να έρθουν δημοσιογράφοι από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μιλήσω μαζί τους απευθείας. Τότε πιστεύω ότι εγώ για τη λύση, για μια ειρηνική επίλυση θα μπορέσω να πείσω τον κόσμο. Αυτό όμως δυστυχώς δεν εδόθη ποτέ. Ποτέ. Δυστυχώς οι δικηγόροι κάποιες φορές είχαν μια επαφή μαζί του, οι βουλευτές μας κάποιες φορές, δυστυχώς πάρα πολύ περιορισμένα, κατάφεραν αυτές τις πληροφορίες να τις διοχετεύσουν. Ναι.
Αλλά υπάρχει τόσο ντεζεφορμασιόν, δηλαδή τέτοιο ψεύδος, τέτοιο ψέμα γύρω από εκείνον, που γύρω από τον καπιταλιστικό δημοκρατισμό, που εκείνος, αυτό το νέο σύστημα το οποίο εκείνος φιλοσοφικά έθεσε, δυστυχώς δεν έχει φτάσει στις μάζες και κανένας δεν το συζητάει. Εκείνος προτείνει μια καινούρια κυβερνητική διεύθυνση, ας πούμε, για όλους τους λαούς, μια συνέβρεση δηλαδή διαφόρων εθνοτήτων και λαών, και βλέπουμε σήμερα ότι σε ένα μέρος του Κουρδιστάν αυτό σήμερα υπάρχει, αλλά δυστυχώς αυτό στην ευρεία μάζα δεν διοχετεύτηκε και δεν το γνωρίζουν σήμερα, μπορώ να σας πω. Μέσα σε αυτό το χάος που επικρατεί σήμερα, για να μπορέσουμε εμείς να βγούμε από αυτό το χάος, πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είχε μια μεγάλη επιρροή εκείνος. Ο πόλεμος ο οποίος σήμερα ξεκίνησε στη μέρα την Τουρκία θα μπορούσε να σταματήσει. Θα μπορούσε ο ίδιος του να ήταν δυνατός, είχε τη δύναμη να τη σταματήσει. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να τον δούμε. Πάλι τον απομόνωσον. Ξέρετε, κάποτε τον είχαμε κάποιες επισκέπτες, αλλά τώρα υπάρχει ένας πόλεμος, ένα στατού πολέμου, καθεστώς πολέμου, και δυστυχώς δεν μπορούμε να τον δούμε. Τώρα υπάρχει μια δεξιά κυβέρνηση, θρησκευόμενη, εθνικιστική, και ιδεολογικά δυστυχώς συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Το ΑΚΕΠ ιδεολογικά βλέπει τον Ωκαλάν σαν μια απειλή για τον εαυτό της, διότι ο ίδιος της, η ίδια της είναι θρησκευτική, ένα νεοκαπιταλιστ μοντερνιτέ, έχει ένα νεοτερισμό καπιταλιστικό, και φυσικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ φυσικό να φοβάται μην ανατραπεί από έναν αντιστασιακό και έναν ηγέτη ο οποίος έχει νεοτεριστικές σκέψεις. Βεβαίως μπορώ να πω ότι 17 χρόνια πριν αυτή η συνωμοσία, η διεθνή συνωμοσία και τα επακόλουθα της, τα δικαστήρια, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και όλα αυτά, δυστυχώς δεν μπορώ να τα δεχτώ, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτα, διότι σήμερα οι ευρωπαϊκές αξίες, αυτά που ονομάζουμε ευρωπαϊκές αξίες, τα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι το να είμαστε μαζεμένοι σε κάποιο χώρο και να γράφουμε κάποιες αρχές, να μιλάμε έτσι γενικά. Όχι. Είναι επί χρόνια οι άνθρωποι, πληρώνοντας βαρύ τίμημα για την ελευθερία, έχουν ανακτήσει ιδεολογίες και αρχές οι οποίες επιβάλλονται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πρέπει να βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι διαπραγματεύσιμες οι αρχές, οι ανθρώπινες αξίες. Αυτές οι ανθρώπινες αξίες είναι των λαών, διότι οι λαοί έχουν πολεμήσει για τις αξίες, έχουν δώσει πολέμους πάρα πολλά χρόνια, χιλιετίες μπορώ να πω. Εάν πούμε για τους Κούρδους, εάν η Ευρώπη, βλέπουμε ότι καταπατεί τις δικές της αξίες σήμερα η Ευρώπη. Καταπατεί τις αξίες της και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να κατανοήσω αυτό το σημείο. Σήμερα θέλω να εμπιστευτώ πλέον την κοινή γνώμη της Ευρώπης. Θέλω να εμπιστευτώ τον λαό και τους λαούς της Ευρώπης. Σήμερα η γερμανική, η γαλλική, η ελληνική κοινή γνώμη βλέπει, είναι αντιμέτωποι με τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται σοριδών στα χώματά της, και φυσικά πιστεύω ότι αισθάνεται ανήσυχη, βεβαίως και για τον εαυτού τους και για αυτούς που έρχονται φυσικά, και θέλει και επιθυμεί μια λύση, την επίλυση του προβλήματος. Αυτή η κρίση πώς μπορεί να τελειώσει? Όλοι ψάχνονται για μια λύση, την επίλυση του προβλήματος. Ναι, τι βρέθηκε τελικά, ποια λύση βρέθηκε, ποια είναι η λύση? Να συμφωνήσουν με το ΑΚΕΠ, το κόμμα δηλαδή της κυβέρνησης.
Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι απίστευτο. Πώς το σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να δώσει επίλυση το ΑΚΕΠΕ, να δώσει δηλαδή μία λύση η οποία θα ήταν συνεχής. Πώς μπόρεσαν και σκέφτηκαν κάτι τέτοιο. Στη Συρία, όταν συνεχίζεται ο πόλεμος, όταν συνεχίζονται οι καταστροφές κατά αυτόν τον τρόπο, πώς η Τουρκία έχει έρθει σε ένα σημείο ενός εμφυλίου πολέμου με τους Κούρδους. Πώς είναι δυνατόν όταν υπάρχει ένα τέτοιο πολύ μεγάλο τραύμα, όταν υπάρχει ένα τέτοιο, μια μεγάλη καταστροφή, πώς μπορεί η κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ να διαπραγματευτεί αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει μια επαφή με αυτό το θέμα έτσι για να τους δώσει κάποια ρουσβέτια, κάποια λεφτά για να λύσουν, δηλαδή κρατήστε εκεί τους μετανάστες εκεί και μην τους διοχετεύετε στην Ευρώπη? Δηλαδή μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα έτσι? Δηλαδή δεν θα υπάρχει μια λύση για το κουρδικό? Δεν θα υπάρχει ένα οδικός χάρτης για το κουρδικό πρόβλημα? Έτσι μόνο και μόνο για τους μετανάστες? Δηλαδή είναι λύση αυτή? Δηλαδή στο ΙΣΙΤ ηρωικά πολεμήσανε οι Κούρδοι? Δηλαδή δεν επετράπη στη Γενέβη να καθίσουν στο ίδιο το τραπέζι? Δηλαδή η Ευρώπη θα παρατηρεί αυτό από έξω και έτσι θα θέλει να λύσει το πρόβλημα? Δεν βλέπει δηλαδή την άκρη της μύτη της, όπως είπα, της μύτης της προηγουμένως. Τι είδους προσέγγιση πολιτική είναι αυτή? Εάν τα 100 χρόνια που μας έρχονται, τα επόμενα 100 χρόνια που θα έρθουν, εάν εμείς δεν τα προβλέψουμε και δεν δημιουργήσουμε έναν οδικό χάρτη, τότε και δεν δούμε, δεν το δει αυτό η Ευρώπη, τότε αυτό θα το δουν αυτοί οι οποίοι πολεμούν. Εμείς σήμερα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τύχη για την Ελλάδα. Εμείς ως κόμμα πάρα πολλές φορές μιλήσαμε, συναντηθήκαμε. Στην Ευρώπη όλες οι ομάδες οι οποίες είναι διαφορετικές, οι διαφορετικές ομάδες θα πρέπει πλέον να είναι αλληλέγγυες. Δεν πρέπει να έχουν προσμονές μόνο από τους κυβερνώντες, διότι αυτό δεν είναι ένας ψυχισμός σωστός. Η ψυχολογία, πρέπει να βγούμε από αυτήν την ψυχολογία. Πρέπει πλέον να παίρνουμε αποφάσεις. Δεν υπάρχει λόγος παντού να είμαστε εμείς κράτος. Δεν υπάρχει λόγος να κυβερνάμε. Πρέπει να έχουμε αυτό το μοντέλο το οποίο έχει προτάσει ο Τσαλάν. Δηλαδή την αυτοδιοίκηση, την... Σε το παγκόσμιο επίπεδο να είμαστε αλληλέγγυοι και να δείξουμε αντίσταση σε αυτούς τους οποίους μας επιβάλλονται. Στα 17 χρόνια από τη Διεθνή Συνωμοσία, σήμερα εδώ υπάρχει και το δικαστήριο, έμαθα και ξέρω και γνωρίζω ότι ήρθε το δικαστήριο σε ένα επίπεδο πλέον απόφασης. Θα πάρθουν αποφάσεις. Και βλέπω ότι όλα όσα έχει πει ο Τσαλάν, όλα αυτά τα επικίνδυνα σενάρια σήμερα πραγματοποιούνται σήμερα στη Μέση Ανατολή, στη Μεσοποταμία, όπου το αίμα ρέγει άφθονο, και σήμερα στην Αθήνα τουλάχιστον να πάρθει μία απόφαση. Αυτό το λάθος το οποίο έγινε 17 χρόνια πριν να διορθωθεί τουλάχιστον. Η προσμονή μας είναι αυτή, να είναι ένα δίκαιο, μια δίκαιη απόφαση. Εύχομαι να είναι μια δίκαιη απόφαση. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.